Από θαύμα φαίνεται να σώθηκε μια 42χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών που εργάζεται στο ΚΕΠ Γερακίου Λακωνίας, όταν την Παρασκευή το μεσημέρι ένας 82χρονος την πυροβόλησε στο μυρό και στο χέρι την ώρα που εκείνη έκανε διάλειμμα. Μπήκε μέσα, ξεκίνησε μια φασαρία. Ποιος ξεκίνησε και πώς δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Γιατί μόλις έγινε αυτό, η άλλη υπάλληλος του ΚΕΠ, το ΚΕΠ που δουλεύει εκεί, πήγε στην πλατεία που είναι 10 μέτρα από το ΚΕΠ για να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Και έγινε αυτό στο ΚΕΠ και πήρα το όπλο από αυτό και τον ακινητοποίησε και κάλεσε την αστυνομία. Η 42χρονη αμέριμνη συνομιλούσε με έναν συγχωριανό της όταν ο 82χρονος φερόμενος ως δράστης άνοιξε πύρ εναντίον της πυροβολώντας την δύο φορές. Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος επιχείρησε να πυροβολήσει και τον άνδρα που συνομιλούσε με τη 42χρονη, όμως ευτυχώς αστόχησε. Την έβριζε και μετά πυροβόλησε. Πυροβόλησε την κοπέλα δύο φορές. Και μία μένα. Χτύπησε και εσάς. Ναι. Σύμφωνα με τον προσωρινό δικηγόρο του φερόμενου ως δράστη, εκείνος έδειχνε να έχει στη 42χρονη μια παραπάνω συμπάθεια και βλέποντάς τη να συνομιλεί με κάποιον άλλον άνδρα, ζήλεψε και προέβησε αυτή την ενέργεια. Την είδε να μιλάει με κάποιον γνωστό εκεί σε Κοριανό. Εκείνη τη στιγμή θόλωσε, έτσι τουλάχιστον χρησιμοποιώντα τη λέξη την οποία χρησιμοποίησε κι αυτός, και για να τους φοβήσει πυροβόλησε. Ο ίδιος δείχνει μεταμέλεια για τα όσα έπραξε και σύμφωνα με τον δικηγόρο του έχει ζητήσει συγγνώμη από τη 42χρονη και την οικογένειά της, ενώ φέρεται να δήλωσε πως δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή κανενός, απλά ήθελε να τους φοβήσει. Έτρεφε κάποια ναι. συναισθήματα για την γυναίκα αυτή. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Ναι. Τα οποία ήταν χωρίς ανταπόκριση. Έτσι είπε, είχα μια εικόνα σχηματίσει για αυτή τη γυναίκα, τη συμπαθούσα κτλ. Και όταν την είδα να συνομιλεί με κάποιον που εγώ πίστεψα ότι πραγματικά μπορεί να έχει κάποιες σχέσεις μαζί της, θύμωσα, αθόλωσε το μυαλό μου και έκανα αυτό που έκανα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 42χρονης, ο 82χρονος πολιορκούσε τη γυναίκα χωρίς ανταπόκριση και μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που πήγαινε στην επιχείρηση που διατηρεί για να τη φλερτάρει. Εκείνη, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο της, τον απέφευγε με όποιο τρόπο μπορούσε. Και ο 82χρονος την περασμένη Παρασκευή φέρεται να ζήλεψε όταν είδε τη γυναίκα να συνομιλεί με άλλο άνδρα και τότε την πυροβόλησε δύο φορές. Είναι ένα έγκλημα πάθους, το οποίο το προκάλεσε ο πολύ μεγάλης ηλικίας αυτός άνθρωπος, χωρίς να του έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα και την παραμικρή αφορμή. Η εντολέας μου, η οποία είναι μια αξιοπρεπέστατη γυναίκα, την παρενοχλούσε, του είχε απαγορεύσει να προσέρχεται στο χώρο της επιχειρήσεώς της, ο ίδιος επέμενε. Η 42χρονη γυναίκα που πρόσφατα έχασε το σύζυγό της και μεγαλώνει μόνη της τα δύο ανήλικα παιδιά της, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε δημόσιο νοσοκομείο και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι. Ο 82χρονος που κρατείται και αύριο το πρωί θα περάσει από ανακριτή, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν 4 περίστροφα, ένα πολεμικό του φέκι και ένα κυνηγετικό όπλο.